καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι εκπομπή Materiale Sportivo, εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Στο μικρόφωνο του Ionion FM, ο Γιάννης Σταθόπουλος. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο του Ionion FM, μια σπουδαία αθλήτρια του στίβου, Ολύμπιαν του Επικοντό και μέλος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η κυρία Αφροδίτη Σκαφίδα. Κυρία Σκαφίδα, αγαπητή μου Αφροδίτη, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο στούντιο του Ionion FM και χαίρομαι ειλικρινά που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα, δική μου τιμή. Αφροδίτη, αφορμή για αυτή τη συνέντευξη ήταν η κάθοδός σου στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Και για να σου πω την αλήθεια, είμαι πολύ χαρούμενος που το κάνεις, γιατί οι άνθρωποι του αθλητισμού πρέπει να αναλαμβάνουν θέση ευθύνη σε τοπική αυτοδιοίκηση, κεντρική εξουσία και γενικότερα. Θα ξεκινήσω όμως από την αθλητική σου παρακαταθήκη. Είσαι λοιπόν παλέμαχη αθλήτρια του Επικοντό, με 8 πανελλήνια ρεκόρ, τέταρτη επίδοση στον κόσμο κάποτε και συμμετοχή σε 2 Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς, Αφροδίτη, με το Επικοντό σε μια εποχή που το άθλημα δεν ήταν και τόσο δημοφιλές? Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε είχα μια κλίση στο στίβο. Μου άρεσε πάρα πολύ να τρέχω, ήμουν πάρα πολύ γρήγορη και ναι, ξεκίνησα με το άλμα σε μήκος. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή είδα ότι η καριέρα μου δεν μπορεί να προχωρήσει σε επίπεδο Ολυμπιάδας, είχαμε συζήτηση με τον προπονητή μου, ο οποίος μου πρότεινε 2 διαφορετικά αγωνίσματα. Το ένα ήταν το δέκαθλο και το άλλο ήταν η σφαίρα. Μάλιστα. Και το Επικοντό. Δεν διάλεξα κανένα από αυτά. Okay. Γιατί ήμουν πολύ ακροβατική, ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ ενόργανη και το θεώρησα πάρα πολύ εύκολο το αγώνισμα αυτό. Και όντως ξεκίνησα με το Επικοντό και σε 6 μήνες μπήκα εθνική ομάδα. Μάλιστα. Οπότε μετά άρχισε μια εξαιρετική πορεία που την αναφέραμε, με πανελλήνια ρεκόρ, με τέταρτη επίδοση στον κόσμο, συμμετοχή σε 2 Ολυμπιακούς Αγώνες. Όμως σε βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, μάλλον όχι τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, να συνεργάζεσαι με ποδοσφαιριστές, ταινίστες και άλλες κατηγορίες αθλητών. Μπορείς να μας αναφέρεις πώς προκύπτει αυτή η σχέση με μια στιβικιά αθλήτρια, με αθλητές εκτός στίβου και σε ποιο επίπεδο, Αφροδίτη? Για αρχή, λόγω της προπονητικής μου ιδιότητας. Να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι η Αφροδίτη Σκαφίδα είναι απόφοιτη ΤΕΦΑ και είναι γυμνάστρια από το 1999. Ξεκίνησα λοιπόν την καριέρα μου σαν προπονήτρια το 99, αφού σταμάτησα την αθλητική μου καριέρα, με ποδοσφαιριστές γάμα εθνικής. Μάλιστα. Έχω δουλέψει γάμα εθνική, με τενίστες. Απαιτητική κατηγορία η γάμα εθνική. Ισχύει. Πολύ απαιτητική. Ακολουθούσα και στα ταξίδια κανονικά. Πέφτει και πολύ ξύλο εκεί. Ναι, ισχύει. Και μετά από αυτό ασχολήθηκα και με συλλόγους του στίβου, με πάρα πολλά παιδιά, ακαδημίες, οπότε αναπτύχθηκε η καριέρα μου σε όλους τους τομείς. Μάλιστα. Και βεβαίως η βάση, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά η βάση όλων των αθλημάτων είναι η φυσική κατάσταση, σωστά? Ισχύει, η βάση είναι η φυσική κατάσταση και ξεκινάει από το στίβο. Μάλιστα. Όλα τα αγωνίσματα έχουν σαν βάση το στίβο, οπότε δεν θα μπορούσε να μην κάνει μια οποιαδήποτε ομάδα, είτε είναι μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, είτε τενίστες, φυσική κατάσταση, ξεκινώντας από το στίβο. Μάλιστα. Ιδιαίτερη σχέση και με τους ΑΜΕ αθλητές, Αφροδίτη. Για όσους γνωρίζουν, κυρίες και κύριοι, η Αφροδίτη Σκαφίδα υπήρξε η πρώτη προπονήτρια του Χρυσού Παραολυμπιονίκη κατηγορία τυφλών αθλητών του Νάσου του Γκαβέλα. Μπορείς να μας αναφέρεις, Αφροδίτη, την ιστορία σου και την συνεργασία σου με αυτόν τον υπέροχο αθλητή των 100 μέτρων? Όλα λοιπόν ξεκίνησαν όταν δούλευα γάμα εθνική, όπου ένας μάναζερ ποδοσφαίρου μου έφερε αυτό το παιδάκι, το οποίο είχε αρχίσει σταδιακά να τυφλώνεται, δεν είχε τυφλωθεί εντελώς. Όταν λοιπόν αυτό το παιδί ήρθε στα χέρια μου, κατάλαβα ότι έχω ένα ανεπεξέργαστο διαμάντι, το οποίο ήθελα πραγματικά να ασχοληθώ μαζί του. Και κάποια στιγμή του είπα ότι εσύ θα φτάσεις στην Ολυμπιάδα το 2020. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τα πρώτα μας βήματα, τα οποία δεν ήταν εύκολα. Το έχεις δει. Ναι. Το έχεις δει. Ναι, φαινόταν το ταλέντο του. Δεν ήταν εύκολη η συνεργασία. Καταλαβαίνεις ότι έχει δυσκολίες όταν είσαι με ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί να δει καλά. Οπότε αναγκάστηκα να έχω έναν αθλητή ο οποίος να είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτόν και να τον συνοδεύει τόσο στο ζέσταμα όσο και σε οποιαδήποτε άσκηση έκανε. Μάλιστα. Καταφέραμε μέσω χορηγιών να τον στείλουμε στο εξωτερικό, να κάνει την πρώτη συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, να τον πιστοποιήσουμε, γιατί πρέπει να πιστοποιηθείς για να πάρεις μέρος σε μια κατηγορία. Και καταφέραμε αυτό το παιδί να προχωρήσει μέχρι ένα επίπεδο, όπου μετά από αυτό το έδωσα σε ένα συνεργάτη, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Και το παιδάκι συνέχισε και τώρα πλέον είναι Ολυμπιονίκης και έχει και συμβόλαιο με την Adidas International.
Εξαιρετική ιστορία. Εγώ θα το πω πώς το αισθάνομαι, Αφροδίτη. Σε ευχαριστούμε που έβγαλες αυτόν τον σπουδαίο αθλητή, ο οποίος τώρα, να σημειώσουμε κυρίες και κύριοι, έχει και το δικό του κλειστό γυμναστήριο. Εννοώντας ότι ο Δήμος Φιλοθέσης Ψυχικού τον τίμησε πρόσφατα, ονομάζοντας το κλειστό του γήπεδο, το κλειστό γυμναστήριό του, σε Νάσος Γκαβέλας. Οπότε, Αφροδίτη, πραγματικά σε ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για την δουλειά που έκανες με αυτόν τον υπέροχο αθλητή. Στο σύλλογό σου, λοιπόν, τον αθλητικό σύλλογο Πύρος Γλυφάδας, προπονείται αμαία αθλητές, Αφροδίτη? Ναι, ασχολούμαστε με άτομα με ειδικές ανάγκες. Θέλουμε να το εντάξουμε αυτό σε όλα τα τμήματα. Mm-hmm. Και θα ήθελα πάρα πολύ, σε περίπτωση που, επειδή είμαι υποψήφια, που προχωρήσει η υποψηφιότητά μου, να το εντάξω αυτό και στο Δήμο μας. Okay, θα το αναφέρουμε αυτό. Αλλά πρώτα θέλω να εστιάσω στην ονομασία του συλλόγου σου. Σύλλογος Πύρος Γλυφάδας, Αφροδίτη, που ίδρυσες και οργάνωσες εσύ. Πες μας λίγο, γιατί Πύρος η ονομασία του συλλόγου? Γιατί είμαι συναισθηματικά δεμένη με το συγκεκριμένο όνομα. Για τον αγαπάω πάρα πολύ, είναι ο άνθρωπός μου, και ήθελα προς τιμή του να δώσω το όνομά του στο σύλλογό μου. Μιλάμε φυσικά για τον Πύρο Δήμα. Δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Υπάρχουν και άλλες σύλλογοι στο όνομά του, αλλά αυτός θα είναι ο σύλλογός μας, θα είναι ο Πύρος Γλυφάδας. Τι είναι ο Πύρος Γλυφάδας? Εκτός από το ότι είναι ο σύντροφος της ζωής σου, τι άλλο σημαίνει Πύρος Δήμας για σένα, Αφροδίτη? Νομίζω ότι τόσο για μένα όσο και για όλο τον κόσμο σημαίνει πάρα πολλά. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει ιστορία, mm-hmm. έχει δημιουργήσει ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο, όταν ήμουν μικρή, ο πατέρας μου άνοιγε τηλεόραση και τον βλέπαμε από παιδιά να αγωνίζεται, γιατί ο πατέρας μου ήταν αρχιβαρίστας. Okay. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τόσο συνέστημα σε όλο τον κόσμο, αφού όταν είμαστε στον δρόμο όλοι το σταματάνε να του πούμε σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει προσφέρει. Ναι, βέβαια, ακόμα και τώρα. Είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, όχι μόνο του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσωπική αναφορά. Τώρα να σε ρωτήσω και τι σημαίνει Γλυφάδα για σένα, Αφροδίτη. Για μένα προσωπικά, που υπήρξα αθλητής του θαλασσίου σκι στη Βουλιαγμένη, η Γλυφάδα σημαίνει βόλτες, διασκέδαση, ενίοτε μπάνιο στη θάλασσα και όμορφες αναμνήσεις. Για σένα όμως, που ζεις και δραστηριοποιείς επαγγελματικά εκεί, τι σημαίνει Γλυφάδα, Αφροδίτη? Η Γλυφάδα είναι το μέρος όπου γεννήθηκα, είναι το μέρος όπου μεγάλωσα, οπότε είμαι πάρα πολύ συναισθηματικά δεμένη. Είναι ένα μέρος στο οποίο μεγάλωσα εγώ και θέλω να μεγαλώσουν και τα παιδιά μου, και θέλω πραγματικά να δω το καλύτερο σε αυτή την πόλη. Θέλω να τη δω το καλύτερο μέρος για τα παιδιά μας. Ναι. Για αυτούς τους λόγους αποφάσισες να κατέβεις ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό του νυν δημάρχου Γιώργου Παπα-Νικολάου. Για αυτούς και για άλλους λόγους, γιατί θέλω να προσφέρω το καλύτερο για όλα μας τα παιδιά, ναι, στο αθλητικό κομμάτι. Θέλω κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της πόλης μας να μπορεί να κάνει οτιδήποτε σκεφτεί. Ωραία. Οπότε μου δίνεις καλή πάσα για την επόμενη ερώτηση. Ποιες είναι οι βασικές σου προτεραιότητες και στόχοι, εφόσον εκλεγείς Αφροδίτη? Για αρχή, τα ήδη υπάρχοντα στάδια να μπορούν να έχουν προπονητές όπου όλα τα παιδάκια να γυμνάζονται σε οτιδήποτε θελήσουν, mm-hmm. να οργανωθεί δηλαδή όλο αυτό, και πέρα από αυτό να μπορούν να κάνουν οτιδήποτε φανταστούν και θέλουν. Μπορούν να είναι μπάσκετ, μπορούν να ποδόσφαιρο, μπορούν να είναι καράτε, μπορούν να είναι κολύμβηση, να μπορούν να κάνουν ό,τι αγώνισμα θέλουν και βάλουν στο μυαλό τους, και αυτό να είναι δίπλα τους, αυτό να είναι στη γειτονιά τους. Ναι. Και σου ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία, γιατί όπως είπαμε, οι άνθρωποι του αθλητισμού πρέπει να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε τοπική αυτοδιοίκηση, κεντρική εξουσία και γενικότερα. Όμως δεν μπορώ να κλείσω χωρίς να σε έχω ρωτήσει, Αφροδίτη, εσένα που έχεις συμμετάσχει σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες, να μας αναφέρεις για τις προβλέψεις σου για την ελληνική Ολυμπιακή αποστολή στα αθλήματα του στίβου στους επερχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες το καλοκαίρι στο Παρίσι. Λοιπόν, η ελληνική αποστολή στο στίβο έχει δείξει τόσο στο παρελθόν όσο και τώρα πρόσφατα ότι έχει μια γκάμα αθλητών οι οποίοι έρχονται από πίσω. Πέρα από τον Τεντόγλου, ο οποίος είναι η σημαία μας αυτή τη στιγμή. Καλά, ξεπακούω. Στο Άλμα σε Μήκος υπάρχουν και αθλητές όπως η Τζέγκο στο Ακόντιο, mm-hmm. Οι επικοντιστές μας, ο Εμμανουήλο Κάραλης και άλλα παιδιά τα οποία έρχονται από πίσω και μπορούν να κρατήσουν ελληνική σημαία ψηλά. Οπότε να κάνουμε μια πρόβλεψη σε μετάλλια, ή θεωρείς ότι είναι άκερο? Ναι, θεωρώ ότι είναι άκυρο. Νομίζω ότι σίγουρα έχουμε ένα μετάλλιο με τον Τεντόγλου. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, όλα τα υπόλοιπα μετάλλια θα παιχτούν ανάλογα με τις συνθήκες και το πώς είναι ο κάθε αθλητής. Ναι. Υπολογίζω ότι μπορεί να έχουμε 2 μετάλλια. Ναι. Και μία κλείνοντας, και μία κουβέντα για τη Γλυφάδα, όπου είσαι υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Εγώ να πω σε όλο τον κόσμο να ψηφίσει πρώτα απ' όλα. Και από εκεί και πέρα, εάν θελήσει και θεωρεί ότι εγώ μπορώ να τον εκπροσωπήσω
πίσω να ψηφίσει και εμένα. Το βασικό είναι όμως να πάει στις κάλπες, γιατί έτσι θα εκπροσωπηθεί και θα δείξει και τη διάθεσή του για τα κοινά. Ήταν η Ολύμπιαν του Άλματος επί Κοντό, μέλος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και υποψήφια δημοτική σύμβουλος Γλυφάδας με την παράταξη του νυν δημάρχου του Γιώργου Παπανικολάου, η κυρία Αφροδίτη Σκαφίδα. Αφροδίτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή της παρουσίας στο στούντιο του Ionion FM και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς για την προσοχή. Καλή συνέχεια με την ακρόαση των εκπομπών του Ionion FM. Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ionion FM.